Πάμε στην επόμενη πολιτική μας συζήτηση. Καλησπέριζω στο στούντιο 2 Ελέο και Κορονοϊού το διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Θανάση Θεοχαρόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε? Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το πώς είδατε εσείς, επειδή επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε μια επιδείνωση λόγω πρεσπών στις ελληνορωσικές σχέσεις. Τώρα μαθαίνουμε ότι και μες στη συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα ήταν θερμό το κλίμα μεταξύ Τσίπρα-Λαυρόφ. Πώς αποτιμάτε την επίσκεψη του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών σε μια τέτοια συγκυρία στην Αθήνα? Κοιτάξτε, κάθε επίσκεψη παράγοντα, ξένου παράγοντα και μάλιστα της Ρωσίας είναι θετική. Αλλά ναι, αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Γιατί είδαμε και πριν από λίγο καιρό να έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν είδαμε κανένα απτό αποτέλεσμα εκείνης της επίσκεψης, όπως πολύ καλά θυμάστε. Mm-hmm. Αντίθετα, είδαμε μια ουσιαστικά ουδέτερη στάση σε σχέση με την Ελλάδα και την Τουρκία. Δεν έχουμε δει, κατά την άποψή μου, κανένα απτό αποτέλεσμα και από τη σημερινή επίσκεψη και από τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Παρ' όλα αυτά, κάθε επίσκεψη και κάθε ενεργοποίηση οποιοδήποτε παράγοντα στο σκηνικό, στο διεθνές στερέωμα, πρέπει να γίνεται. Εμείς αυτό το οποίο λέμε στην κυβέρνηση είναι ότι άργησε πολύ να τα κάνει όλα αυτά. Δηλαδή, ουσιαστικά έπρεπε να φτάσουμε να παραβιάζονται κυριαρχικά μας δικαιώματα, να φτάσουμε σε μια τέτοια κατάσταση για να ενεργοποιήσει διάβλους επικοινωνία σε ένα διεθνές επίπεδο. Και θυμηθείτε, ναι, τη Σύνοδο των Χωρών του Νότου, που δεν την κάλεσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αλλά η Γαλλία, η Ρωσία. Όλα αυτά ενεργοποιήθηκαν τώρα, όταν είμαστε ουσιαστικά με τα πλοία της Τουρκίας μεταξύ 6 και 12 ναυτικών μιλίων. Εντάξει, αλλά έστω και έτσι αναγνωρίζεται τουλάχιστον ότι ό,τι ήταν να κάνει η Ελλάδα, με καθυστέρηση με καθυστέρηση, το έχει κάνει. Έχει φτάσει να ζητεί τη μητέρα των κυρώσεων, που είναι η αναστολή της Τελωνιακής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Έχει φτάσει να στέλνει επιστολές στη Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία και να λέει μην πουλάτε όπλα στους Τούρκους. Έχει φτάσει να έρχεται εδώ ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και να τον διαβεβαιώνει ο Πρωθυπουργός ότι είμαστε μέλη μεν του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης, αλλά να φτιάξουμε και μια στρατηγική σχέση με τη Ρωσία. Υπάρχει κάτι άλλο που να έπρεπε να έχει γίνει και δεν έχει γίνει? Κοιτάξτε, συμφωνίες για τις ΑΟΣ, μην τα λέμε τώρα. Κοιτάξτε, θα αντιστρέψω τη σειρά αυτών που είπατε για να σας αποδείξω το γεγονός ότι όλα αυτά, τα περισσότερα από αυτά, είναι μια επικοινωνιακή διαχείριση των πραγμάτων. Δεν μιλάω για τις συμφωνίες. Εμείς τη συμφωνία την ψηφίσαμε και αυτό δείχνει τη συμφωνία με την Ιταλία και ουσιαστικά τη συμφωνία με την Αίγυπτο ψηφίσαμε παρόν. Δηλαδή είπαμε ότι έχει και θετικά και αρνητικά στοιχεία. Ναι. Αυτός είναι ο τρόπος που ασκήσαμε αντιπολίτευση, κύριε Μελιγκόνη, εμείς σε αυτά τα θέματα. Και όχι όπως η Νέα Δημοκρατία, η οποία, σας θυμίζω, ενώ είχαμε τη συμφωνία των Πρεσπών, ήταν στις διαδηλώσεις. Με τους Χρυσαυγίτες όταν ήταν στις διαδηλώσεις και ταυτοχρόνως στο κοινοβούλιο έφερε πρόταση μομφής εναντίον της κυβέρνησης. Ενώ είχαμε τη συμφωνία των Πρεσπών. Τώρα εμείς λοιπόν ασκήσαμε υπεύθυνη αντιπολίτευση. Αλλά να σας πω κάτι. Κυρώσεις αναφέρατε. Θυμάστε ότι έγινε το συμβούλιο πριν λίγο καιρό και υπήρξε η Γερμανία να λέει ότι δεν έγινε έτοιμα για κυρώσεις την ημέρα που γινόταν το συμβούλιο για να αποφασιστεί. Τον κύριο Πέτσα να μιλάει ότι θα δαγκώνουν οι κυρώσεις. Και την επόμενη μέρα ουσιαστικά να μην τίθεται πρακτικά το θέμα στο Συμβούλιο. Και συνέχεια να έχουμε επικοινωνιακή διαχείριση μόνο για το εσωτερικό της χώρας, ότι έστειλε ορισμένα κάποια αιτήματα, μερικά εκ των οποίων μάλιστα είναι και ανεφάρμοστα, όπως αναφέρατε για την Τελωνιακή Ένωση. Ανεφάρμοστα γιατί να σας θυμίσω ότι ακόμα και στη Χούντα η Ελλάδα ουσιαστικά δεν είχε, ενώ είχε διακοπεί, είχε η σύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ελλάδα, η Τελωνιακή δεν είχε ανακοπεί. Δηλαδή είναι νομικά, και νομικά τα προβλήματα για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά δεν μπαίνω στις λεπτομέρειες. Σας λέω ότι δεν έχει κάνει όσα έπρεπε να κάνει εκεί που έπρεπε να τα κάνει. Και έχουμε και αντιφατικές δηλώσεις, κύριε Μελιγκόνη. Θέλω να σας πω το εξής. Ανεξαρτήτως της θέσης κάποιου, αν θέλει πιο έντονες κινήσεις ή όχι, αλλά να σας πω κάτι. Έχουμε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που δηλώνουν ότι σήμερα, όταν πηγαίνει τα τουρκικά πλοία μεταξύ 6 και 12 ναυτικών μιλίων, αυτό δεν πειράζει, διότι είναι διεθνή ύδατα. Από τη μία. Και από την άλλη, έχουμε την κυβέρνηση να ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξουν κυρώσεις. Όπως μου είπατε, να υπάρξουν ουσιαστικά ποινές προς την Τουρκία. Πώς το ένα συνάδει με το άλλο? Αν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, τότε δεν ζητάς.
Θέλω να πω ότι μετράμε τα λόγια μας στην εξωτερική πολιτική. Και φαίνεται ότι η κυβέρνηση, ακούσαμε χθες τον κύριο Χρυσοχοΐδη για παράδειγμα, να τολμά να μιλάει για εθνικισμό σε ποια παράταξη. Στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που έχει αποδείξει όλα τα τελευταία χρόνια το πώς λειτουργεί σε όλα αυτά τα ζητήματα, σε όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και το αποδεικνύει και τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορείται ότι με το αίτημά του για επέκταση των χωρικών υδάτων στην Κρήτη, αρχικά στην Ανατολική Μεσόγειο, σε δεύτερο χρόνο, από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, ότι επί της ουσίας πλειοδοτεί πατριωτικά προς την Νέα Δημοκρατία. Ότι της βγαίνει από δεξιά, να το πω έτσι. Καλά, έχω ακούσει και άλλες κατηγορίες ότι βοηθάει, για παράδειγμα, την κυβέρνηση από κάποιους, με την έννοια ότι βάζει στην ατζέντα ζητήματα τα οποία δεν μπορεί να τα βάλει εύκολα μια κυβέρνηση, αλλά τα βάζει αξιωματική αντιπολίτευση, και αυτά ακούγονται και στο εξωτερικό. Άρα θα μπορούσα να πω πολλά ζητήματα σε σχέση με αυτό. Αλλά αυτό το οποίο είναι το ουσιαστικό στο ζήτημα είναι να αποφασίσουμε. Πάντως γενικά δεν θυμόμαστε τόσα χρόνια την αριστερά να αντιπολιτεύεται τη δεξιά λέγοντας ότι πρέπει να σφίξει τον κλοιό προς την Τουρκία. Έλεγε ότι να δούμε τι λέει το Διεθνές Δίκαιο. Καλό πράγμα είναι ο διάλογος, να κάτσουμε να τα βρούμε. Καλύτερα να κάνουμε διάλογο παρά να παίρνουμε εξοπλισμούς. Τώρα δεν λέτε αυτά. Αυτά ακριβώς λέμε. Και θα σας πω γιατί. Ναι. Γιατί είχαμε και μία απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου ομόφωνη στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που λέμε το εξής. Ειρηνική επίλυση των διαφορών με την Τουρκία. Ναι. Λέμε επίσης ναι στη Χάγη για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, αν δεν καταλήξουν οι διερευνητικές επαφές. Ναι. Λέμε επίσης ζητήματα τα οποία δεν είναι αυτονόητα, ξέρετε. Δεν είναι αυτονόητα υπέρ της ειρηνικής επίλυσης, της διαπραγμάτευσης, μακριά από λογικές θερμών επεισοδίων και τέτοιων διενέξεων, οι οποίες υπάρχουν πολλές φορές, τις βλέπουμε. Ναι. Αν δείτε τα κανάλια το πρωί στην ελληνική τηλεόραση, υπάρχουν, γίνεται μια ουσιαστικά ποιος θα είναι ο περισσότερο. Έχουμε πόλεμο, κάθε πρωί έχουμε κάθε πόλεμο. Είναι σαφές. Εμείς λοιπόν από το τραπέζι της ειρήνης και του διαλόγου μιλάμε και βάζουμε ζητήματα. Mm-hmm. Και βάζουμε ζητήματα γιατί θέλουμε ουσιαστικά να προλάβουμε και όσα έρχονται, τα οποία δεν είναι ευχάριστα. Κοιτάξτε κάτι, επειδή ακούω πολλά, το προηγούμενο χρονικό διάστημα επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε φτάσει σε αυτό το σημείο η κατάσταση. Αυτό νομίζω μπορεί να το κατανοήσει οποιοδήποτε που μας παρακολουθεί. Και κατανοεί ο πολίτης την υπεύθυνη, τη ρεαλιστική, την ουσιαστικά μια πολιτική στα θέματα εξωτερικής πολιτικής που βάζει πάνω απ' όλα τη χώρα. Mm-hmm. Και το μακεδονικό, όταν επιλύθηκε με μια σύνθετη ονομασία και ταυτοχρόνως βέβαια είχε και ένα επιπλέον θετικό σημείο. Το οποίο ποιο είναι το θετικό σημείο, κύριε Μελικόνη? Mm-hmm. Να σας το πω ευρύτερα, ότι η χώρα μας σταμάτησε να σπαταλά κεφάλαιο στην εξωτερική πολιτική σε ζητήματα τα οποία μπορούσαν να είχαν επιληθεί, όπως φάνηκε, με έναν τρόπο ο οποίος θα συνέφερε και τις δύο χώρες. Ναι. Και θα ήταν υπέρ και της βαλκανικής πολιτικής, μιας πολυδιάστατης πολιτικής που έχει η χώρα μας. Λοιπόν, για να επανέλθω στα ελληνοτουρκικά. Ναι. Εδώ χρειάζεται μια σαφή στρατηγική. Δεν έχουμε σαφή στρατηγική με αρχή, μέση, τέλος από την κυβέρνηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι δεν έχει συγκαλέσει ένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών για να μιλήσουμε για τις θέσεις. Ναι. Τις θέσεις της χώρας σε αυτό το σημείο. Νομίζω θα βοηθούσε την κυβέρνηση. Δεν θα ήταν απέναντί της. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν λειτουργεί με ορισμένους συμβούλους του. Μαθαίνουμε μόνο τα ζητήματα από το ΝΑΤΟ, αναφερθήκατε στο ΝΑΤΟ. Από ποιον είχαμε μάθει ότι είχε ξεκινήσει η συζήτηση με ΝΑΤΟ? Ναι. Έλα, από το ΝΑΤΟ το είχαμε μάθει, όχι από την ελληνική κυβέρνηση. Στόλτεμπεργκ, ναι. Από ποιον μάθαμε για εκείνη την τριμερή μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Γερμανίας και την πρώτη συζήτηση για ένα προσύμφωνο? Από ποιον το είχαμε μάθει? Από την Τουρκία. Ναι. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά για την εξωτερική πολιτική της χώρας? Νομίζω δεν είναι σοβαρά πράγματα για την εξωτερική πολιτική της χώρας. Και όσον αφορά τα 12 ναυτικά μίλια, κοιτάξτε, είναι άλλο το θέμα της Κρήτης και άλλο το θέμα του Αιγαίου. Ναι. Εμείς δεν λέμε επέκταση του Αιγαίου. Εμείς λέμε αυτό το οποίο έχει υποθεί είναι ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει από τη διαδικασία της Κρήτης και αυτό έχει υποθεί και πολλές άλλες στιγμές. Ας το συζητήσουμε σε ένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών, κύριε Μελιγκόνη. Δεν είναι μια θέση η οποία είναι θέση και τελείωσε. Να το συζητήσουμε. Δεν έχει συγκαλέσει ο κ. Μητσοτάκης στο συμβούλιο αυτό. Μάλιστα. Κύριε Θογαρόπουλο, σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ.